Στον ελληνικό λαό ότι αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια έπρεπε να τα εφεύρουμε. Ή εμείς που δώσαμε σκληρά τη μάχη, πήραμε ρίσκα, οδηγήσαμε τη διαπραγμάτευση στα ωριά της. Βγάλαμε όμως τον ελληνικό λαό στο προσκήνιο, αναδείξαμε το δίκαιο του διεθνώς. Δώσαμε μάχες, κερδίσαμε μάχες και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες. Θα μπορούσαμε ίσως να επιλέξουμε να δραπετεύσουμε από την αλήθεια. Να φτιάξουμε μια δική μας αλήθεια ιδεατή. Να παραμείνουμε αμόλυντοι και άσπιλοι. Μπορούσαμε ίσως να επιλέξουμε να μην λερώσουμε τα δικά μας τα χέρια. Αλλά άραγε, αν δεν λερώναμε τα δικά μας τα χέρια, ποιος θα ξελάσπωνε το μέλλον. Θα μπορούσαμε να διαφορήσουμε για τη λάσπη, για το αν αυτή θα πνίξει και τις επόμενες γενιές. Δεν το πράξαμε. Δεν το πράξαμε και είμαστε εδώ, αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, αλλά και με τις δικές μας αδυναμίες. Είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε δρόμους προχωρώντας μπροστά, ακόμα και εκεί όπου δρόμοι δεν υπάρχουν. Το μεγάλο ρεύμα του όχι. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει και δεν πρόκειται να το αφήσουμε ούτε στους νεκροθάφτες του, ούτε όμως και στους αυτοδιοριζόμενους αντιπροσώπους του. Δικό μας είναι αυτό το όχι. Είναι το όχι του ελληνικού λαού. Είναι το όχι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε τα ρίσκα, που έδωσε τη μάχη μέχρι το τέλος. Διότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι που άνοιξε διάπλατα και με τεράστιο ρίσκο την πόρτα για να περάσει η Λαϊκή Βούληση με το δημοψήφισμα. Το όχι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ήταν επίσης ναι στη δραχμή, όπως ισχυρίζονται τώρα κάποιοι πραγματοποιώντας μια απίστευτη λαθροχειρία, αφού κανένας τους τότε, όχι εμείς, και αυτοί τότε δεν τόλμησαν να το ισχυριστούν. Σήμερα πιο έμπειροι, πιο όριμοι, πιο διαβασμένοι, με το πρόγραμμά μας, πρόγραμμα τετραετίας, ένα πρόγραμμα που πατάει γερά στην πραγματικότητα και στις ανάγκες της, είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε για τις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Όχι να πιάσουμε ένα στασίδι στην αριστερή γωνιά και να επαναλαμβάνουμε διαρκώς «έρχονται χειρότερα», σας τα έλεγα εγώ. Το θέμα είναι να μπεις μπροστά για να αποτρέψεις τα χειρότερα. Όχι να γίνεσαι προφήτης ότι έρχονται τα χειρότερα και αυτό να λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Είναι το ζήτημα πρωτίστως ηθικής πολιτικής τάξης να μην συνεχίζω να παριστάνω τον Πρωθυπουργό με 30 βουλευτές οι οποίοι είχαν ήδη αποφασίσει να ιδρύσουν άλλο κόμμα και το δήλωναν, κυρίως όμως να μην συνεχίζω να εξαντλώ μια λαϊκή εντολή που ξεπέρασε τα ωριά της. Εν τούτης είναι πραγματικό έλλειμμα το γεγονός ότι δεν καταφέραμε, δεν προφτάσαμε να θέσουμε το κόμμα σε έναν ουσιαστικό συλλογικό διάλογο. Και αυτή είναι μια υποχρέωση που πρέπει ευλαβικά να τηρήσουμε μετά τη μάχη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Διότι μόνο αυτό μπορεί να μας κάνει πιο δυνατούς και μόνο συλλογικά μπορούμε να παράξουμε και να χαράξουμε εκείνη τη στρατηγική που μπορεί να βοηθήσει και το κυβερνητικό έργο, αλλά και το όραμα, το στρατηγικό προσανατολισμό της αριστεράς του 21ου αιώνα, που δεν δραπετεύει, αλλά δίνει μάχες για να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, αναγνωρίζοντάς τις όμως πρώτα. Τώρα, στις συνθήκες της δύσκολης μάχης, θα αντιμετωπίσουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την απαραίτητη πολιτική αυστηρότητα, συντροφικότητα, αλλά και αυστηρότητα, όσους εγκατέλειψαν τις γραμμές μας και στράφηκαν εναντίον μας με βαριές, συκοφαντικές θα έλεγα κατηγορίες. Θα τους αντιμετωπίσουμε με αυστηρότητα, αλλά εμείς αριστερό εμφύλιο δεν πρόκειται να ανοίξουμε.
Γιατί ο αντίπαλος παραμένει εκτός των τυχών. Ο αντίπαλος ήταν και παραμένει το παλιό σύστημα εξουσίας. Το παλιό σύστημα εξουσίας που θέλει να σηκώσει κεφάλι. Εκεί είναι ο αντίπαλος. Όχι αριστερά. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, είμαστε όρθιοι. Συνεχίζουμε αυτό που αρχίσαμε. Ζητάμε ισχυρή εντολή να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που μόλις ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες. Ο Γιώργος Παντελάκης έχει όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε.